πίσω. Παρακαλώ πολύ, έχει πάρα πολλά πράγματα για όλους. Χαμηλόμισθοι, άνεργοι και συνταξιούχοι στριμώχνονται στην ουρά, αυτή τη φορά στο Γέρακα, για να πάρουν δωρεάν φρούτα, λαχανικά και ψάρια. Μας είχαν κάνει τους Έλληνες μες στη χώρα μας ζητιάνους. Να πεινάμε αυτή τη στιγμή. Ντροπή τους. Ρε παιδιά που πάτε. Όπα, όπα, όπα. Μέσα σε 2 ώρες η παραγωγή λαϊκών αγορών μοίρασαν δωρεάν 2 τόνους τροφίμων. Μας καταστρέψαν τα παιδιά μας. Όλοι. Μας κόβουν συντάξεις. Κοίτα τώρα εδώ τι γίνεται. Ήμασταν κύριοι. Θέλοντας να αποφύγουν τους εικόνες των προηγούμενων ημερών, οι παραγωγοί της λαϊκής γέμισαν με κορδέλες το δρόμο της λαϊκής. Όπως εκτιμούν σήμερα έως το μεσημέρι, θα περάσουν από εδώ περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι. Ντοματούλα, αγκουράκια, κορδογαλάκια, μαρουλάκια. Είναι μια κίνηση, από τους ανθρώπους απλόχερη. Δεν έχουμε να φάμε, υπάρχει ενέργεια. Ντρεπόταν, όπως μας λέει, να μπει στην ουρά. Όταν έφτασε όμως, είδε τους γειτονές της να περιμένουν και εκείνη τη βοήθεια των παραγωγών. Δεν περίμενα να φτάσω τώρα στα 67 μου από εκεί που ξεκίνησα. Δούλεψα, έφτιαξα, δημιούργησα και τώρα... Έτσι θα είναι με τον κόσμο! Συνταξιούχος είμαι. Με 700 ευρώ το μήνα να συντηρήσω 6 άτομα. Έλα, παππού, πάρε γαριτούλα. Γαριτούλα, παππού, ναι. Δεν νιώθω καθόλου ωραία να φτάνω σε αυτό το σημείο. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλος ο λαός. Οι παραγωγοί λαϊκών αγορών προγραμματίζουν να συνεχίσουν την απεργία διαρκείας και τη δωρεάν διανομή προϊόντων έως τις ευρωεκλογές, δηλαδή έως τις 25 Μαΐου.